τι θα κάνουμε εδώ, παλαβά πράγματα θα κάνουμε, έλα ετοιμάσου, πάρε καφέ, δεν ξέρω τι, πατατάκια αυτά, να το απολαύσεις, έχουμε να κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Λοιπόν, 2023, εντάξει, και η ημέρα, η πρόσεξε, η ημέρα γέννησή σου. Τώρα, άμα θέλεις να βάλεις και το δρόμο ζωής ή το δρόμο ζωής, γιατί είπα δώρο, δρόμο ζωής ή δρόμο πεπρωμένου και να το δεις από εκεί αριθμολογικά, είναι οκ, okay, εντάξει. Αν και ο δρόμο ζωής και το πεπρωμένο φτάνει μέχρι τον αριθμό 9. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε βάση της ημέρας γέννησης με ειδικές ενεργειακές κάρτες, ένα μήνυμα γενικότερα για το 2023. Βάση ημέρας γέννης, επαναλαμβάνω. Και τι μου βγαίνει εδώ, δεν έχω ξεκινήσει και βγήκε η κόμπρα. Θεραπείες γενικότερα, προσοχή το 2023. Είναι και μια προειδοποίηση κινδύνου, δηλαδή θα έχεις προειδοποίηση. Αυτό ισχύει για όλους, έτσι. Και σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σου φάνε την ενέργεια, θα είσαι σε ετοιμότητα, αυτό είναι καλό. Γενικά, μπορεί να βγαίνουν κάποιες κάρτες οι οποίες να είναι λίγο περίεργες, αλλά είναι και μια προειδοποίηση. Άρα, το 2023 θα είσαι σε κατάσταση συναγερμού, δηλαδή θα είσαι alert που λένε. Θα είσαι σε ετοιμότητα, οπότε αυτό είναι πολύ καλό. Και ξεκινάμε, έλα, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε γρήγορα, να μην καθυστερούμε, δεν είναι για να καθυστερούμε. Ένα, όσοι γεννηθήκατε πρώτη οποιοδήποτε μήνα, έτσι, οποιοδήποτε μήνα, ο πρωτοπόρος, πάμε, αποφασιστικός, φιλόδοξος, αυτά, και τι του βγαίνει η πύλη. Κοίταξε να δεις, νέοι κύκλοι έρχονται, έχεις διλήμματα, έρχονται λύσεις όμως, νέες ευκαιρίες που ταιριάζει πάρα πολύ και μετακινήσεις, εντάξει, το βάζω εδώ, για τον αριθμό 2, που είναι ο συνεργατικός, συνεργασία, όσοι γεννηθήκατε 2, ένστικτο, υποστήριξη, ειλικρίνεια, θετικότητα. Για πάμε να δούμε. Τι βγαίνει για σένα, για το 2023, σκιές, λοιπόν. Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις, απόψεις, έχεις λίγο φοβίες, έχεις εμπόδια από κρυφές καταστάσεις, οι σκιές όμως διαλύονται εύκολα. Δηλαδή πολύ εύκολα εσύ το 2023, οτιδήποτε δεν έχει φως και είναι σκοτεινό, σκιερό, δεν βλέπεις καθαρά δηλαδή, θα απομακρυνθεί. Εντάξει, βέβαια προσέχουμε και λίγο. Αριθμός 3, ως γεννητικό, ημέρα γέννησης 3 του μήνα, λοιπόν. Είναι ο καλλιτέχνης, γενναιόδωρος, αισιόδοξος, πολύ εκφραστικός. Τραγούδι, είσαι και έχεις και ωραία φωνή εσύ. Ο αριθμός 3 γενικά. Και όχι μόνο, και άλλοι αριθμοί, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, έχει βγει η εστία, έχεις προστασία, οικειότητα, ενώ δηλαδή με ανθρώπους, ταξίδια, ίσως αρμονία που ταιριάζει πάρα πολύ με το θέμα εδώ. Ασφάλεια, αλλαγές, σωστές βάσεις γενικότερα να αναζητήσεις, να έχεις φίλοι μου γερές βάσεις. Όσοι γεννηθήκατε 4 του μήνα, οποιοδήποτε μήνα, ο πρακτικός ή πρακτική. Λοιπόν, μεθοδολογία, σου αρέσει η λογική, μεθοδολογία, πρέπει να μάθεις να τα βλέπεις και λίγο διαισθητικά τα πράγματα, αλλά για να δούμε τι σου βγαίνει. Άντρας, έλα, τι παντρεύεσαι, κάνεις ένας άντρας, ερωτική γνωριμία ή επαγγελματική γνωριμία, βοήθειες από έναν άντρα που έχει δύναμη, εξουσία, άρα έχεις βοήθειες, παίρνεις βοήθειες. Τώρα, δεν είναι μόνο ερωτικό, έτσι. Εννοούμε και σε συνεργασίες και σε νέες γνωριμίες και τα λοιπά. Εντάξει, μην το μπερδέψουμε. Ο αριθμός 5, ο προσαρμοστικός, είναι κοινωνικός, δικτυώνεται, έχει επιμονή, προσαρμόζεται στις συνθήκες. Πάμε. Και εδώ βγαίνει ενέργεια. Χρειάζεσαι ενέργεια. Θα έχεις ενέργεια. Μπορείς να βρεις ενέργεια. Αλλά και μετάδοση ενέργειας για θεραπεία, καλύτερες επικοινωνίες, ανακούφιση πόν και γενικά αρνητικών συναισθημάτων. Όταν λέμε μεταφορά ενέργειας, σημαίνει ένας καλός λόγος, μια πράξη αγάπης, κατανόησης. Όχι, προσέξτε, όχι πράξη αγάπης, πηγαίνω και το κάνω από μέσα μου, βλαστημάω, γιατί πολλές φορές εκεί έχουμε καταντήσει. Αν να πας να βοηθήσεις κάπου σε οτιδήποτε, μην το κάνεις απλά για κοινωνική αναγνώριση, γιατί αυτά είναι που έχουμε χάσει. Να γίνει γιατί το νιώθεις. Αυτή είναι η ουσία. Στον αριθμό. Αλλά έχεις ενέργεια, έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ενέργεια, δύναμη. Αριθμός 6, η αρμονία στη ζωή μας, που ξέρει να ψυχολογεί, ηγέτης, συναισθηματική νοημοσύνη, αρμονία, ισορροπία, φέρνει ισορροπίες αυτή η δύναμη, αυτή η ενέργεια. Όσοι φοράτε αυτή την ενέργεια, λοιπόν. Και έχουμε την αράχνη. Οπα, κοιτάξτε. Η αράχνη εδώ δεν είναι κακό.
Ίσα-ίσα, είναι ο αριθμός 8, είναι η δύναμη, είναι η γυναίκα, μια γυναίκα που δίνει λύσεις. Θα σε βοηθήσει μια γυναίκα τώρα που σου δίνει λύσεις. Ξεπέρασμα εμποδίων, στρατηγική, σκληρή δουλειά και δημιουργία, έτσι. Λοιπόν, είναι από τις πολύ θετικές κάρτες. Πάμε στο επόμενο, άρα το έχεις και έπεσε και πάνω σου. Οπότε σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος θα σε βοηθήσει ουσιαστικά. Και είναι πολύ κοντά σου, έτσι, στο κύκλο σου. Αριθμός 7, ο πνευματικός αριθμός, λίγο κλειστός, ανεξάρτητος, του αρέσει μεταφυσική, η πνευματικότητα. Πολύ 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 αναλυτικός. Τι σε περιμένει για το 2023 γενικά, ένα μήνυμα δημιουργία. Ο αριθμός 44, οι αρνητικές ενέργειες γίνονται θετικές, τα τρανσφορμάρεις όλα, τα αλλάζεις. Δύναμη, παίρνεις τη δύναμή σου πίσω, βελτίωση ζωής. Μπορεί, προσέξτε, εδώ δείχνει τις δυνατότητες. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι είναι στο 7 θα το κάνουν όλοι στο 100%, έτσι. Ανάλογα βέβαια και με τις συνθήκες του καθενός, αλλά εδώ έχουμε έναν οδηγό ο οποίος σου λέει έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Τώρα πώς θα το κάνει ο καθένας, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά το προσεγγίζουμε έτσι για να σας το πω. 8. Ο δυνατός, ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματός, αυτός που ασχολείται με επιχειρήσεις. Επιχειρηματικό μυαλό. Δουλεύει σκληρά, μεθοδικός και βεβαίως έχει και πολύ πολύ δύναμη και μυαλού και ψυχής. Και είσαι παρατηρητής. Λοιπόν, σε παρατηρούνε, αλλά και εσύ παρατηρείς καταστάσεις, κίνητρα, άτομα που παρακολουθούν. Όμως, επειδή είναι μια κάρτα απλά παρατήρησης, το μόνο που χρειάζεται να προσέξεις, επειδή εδώ είναι ο Χείρον και εδώ είναι ο Πλούτονας, χρειάζεται λίγο να προσέξεις γενικότερα καρμικές καταστάσεις, να μην δημιουργήσεις καρμικές καταστάσεις. Τι εννοούμε? Εννοούμε, λοιπόν, μην πας και πλακώσεις το ξύλο κάποιον, έτσι, εντάξει. Λοιπόν, όχι, εννοούμε δηλαδή, μην πατήσεις επιπτωμάτων, αυτό λίγο. Θέλει μία προσοχή. Λοιπόν, στο επόμενο, 9, ο μύστης. Λέξεις που χαρακτηρίζουν, αγάπη, φιλοσοφικός, διέστηση, ψυχική εξερεύνηση, όσοι έχετε γεννηθεί, 9 του μήνα δηλαδή. Μία κάρτα ενεργειακής, που είναι ο σπόρος. Πολύ όμορφη κάρτα, με νέα ξεκινήματα, φροντίδα, ευημερία. Ευτυχία, νέες εμπειρίες, γνωριμίες, εντάξει, τα βάζεις κάτω. Λοιπόν, πολύ καλή κάρτα, δηλαδή βάζω το σπόρο, την ιδέα, την πράξη και αυτή αρχίζει και υλοποιείται. Αριθμός 10, καρμικός αριθμός, μαθήματα ζωής γενικότερα, κλείσιμο θετικά κύκλων. Αυτό σημαίνει ο αριθμός. Όσοι γεννηθήκατε 10 του μήνα, δεν θα το αναλύσω όλο εδώ πέρα για τον κάθε αριθμό, θα τα πούμε άλλη φορά. Το 38 σου έχει βγει και είναι η άβυσσος. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Πρόσεξε να δεις. Εδώ σου λέει ότι πρέπει να μετατρέψεις γενικά ό,τι αρνητικό σου έρχεται, γι' αυτό έχει βγει και ο αριθμός 10 που σημαίνει ξεκινά από την αρχή, μετέτρεψε εσύ ό,τι αρνητικό σε θετικό. Ίσως έχεις μπει σε μία άβυσσο και κάπου έχεις μπερδευτεί και έχεις χάσει τη διαδρομή σου. Και επειδή είναι καρμικός αριθμός, γι' αυτό και περνάς μέσα από λίγες περίεργες καταστάσεις. Μπορείς να τα αλλάξεις, παιδιά. Ένα θα σας πω. Όλα αλλάζουν. Κάνουμε ταρό, κάνουμε αστρολογία. Δεν εμπετοναρμέ, είναι να μας βοηθήσουν αυτές οι τέχνες για να αλλάξουμε τη μοίρα και το πεπρωμένο μας. Διότι ναι, έχουμε ελευθερία βούλησης, αλλά είναι μέχρι ένα σημείο. Το αφήνω, ξέρω θα προβληματιστείτε, αλλά δεν λέω κάτι άλλο. Όσοι γεννηθήκατε 11 του μήνα, είναι η λέξη ψυχολογής, έχει αντίληψη, διέστηση, μια παλιά ψυχή ίσως, είναι ο αγγελιαφόρος του φωτός. Δεν το αναλύω περισσότερο. Άλλη φορά. Και βγαίνουν κρίσταλλοι, τι θα σου βγαίνει, ένα κρίσταλλο θα σου βγαίνει. Θεραπεία, μπες σε θεραπευτικό πλαίσιο, θεράπευσε ανθρώπους, προστάτεψε, αποδέσμευσε από αρνητικές εμπειρίες, πάρε κάποια κρυσταλάκια να έχεις στο σπίτι σου, πάνω σου, στη δουλειά, ειδικούς κρυστάλλους, ειδικά ενεργοποιημένους, γίνεται ειδική ενεργοποίηση για τους κρυστάλλους. Μπορούν να βοηθήσουν, δεν λέω ότι θα αλλάξουν τον κόσμο όλων μεταξύ αυτό, αλλά είναι και για σένα ένα είδος να μπορέσεις λίγο να έρθεις πιο κοντά στο πνευματικό κομμάτι, φαίνεται που το χρειάζεσαι. Αριθμός 12, θεϊκός αριθμός. Καλά. Τι καρτάρες είναι αυτές που έχω φτιάξει, ρε. Τι αριθμολογικές φοβερές κάρτες είναι αυτές. Δεν υπάρχουν πουθενά, δεν τις βρείτε πουθενά. Λοιπόν, θεϊκός αριθμός. Η πνοή
του Θεού. Οδηγεί σε πνευματική γνώση αυτή η κάρτα. Να το ξέρετε, όσοι έχετε γεννηθεί η μέρα 12 του μήνα. Είναι υπηρόγα, ταξίδια, μετακομίσεις, αλλαγές στη ζωή, σκέψεις, άτομα που μπορεί να έρθουν ή να φύγουν, καταστάσεις που μπορεί να φύγουν. Αυτό είναι καλό. Υπάρχει μια μετακίνηση και το βλέπεις και διαφορετικά. Όσοι γεννηθήκατε 13 του μήνα. Καρμικός αριθμός είναι τα μαθήματα ζωής εδώ. Έτσι, ο αριθμός 13 σου φέρνει μαθήματα ζωής και καμιά φορά γι' αυτό λέγεται. Που το λέμε γρουσούζικο κάποιοι, γιατί είναι δυσκολοφόρητος αριθμός, αλλά αν τα καταφέρεις γίνεται με πολύ ανταμοιβή και έχεις έναν πατέρα εδώ, πολύ καλή κάρτα. Σταθερότητα, δύναμη, ικανότητες, επίτευξη στόχων, καινούρια πράγματα. Μπορείς να συντονιστείς με όμορφες καταστάσεις, καινούρια πράγματα, έτσι, μη μασάς, δεν φοβάσαι τίποτα. Αριθμός 14, καρμικός αριθμός και αυτός, μαθήματα ζωής. Και μιλά για τη ζωή σου. Αυτός ο αριθμός, ο 14 γενικά, όσοι έχετε γεννηθεί, μιλάτε γενικά για τη ζωή. Είναι ο αριθμός της ζωής. Δεν το αναλύω περισσότερο για να μην χαθούμε. Εξαγνισμός. Σου δίνεται δυνατότητα να έχεις πνευματική διάβια, συναισθηματική ελευθερία, ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις. Εδώ τώρα ο εξαγνισμός σημαίνει κάνω και κανένα ευχέλιο, δεν ξέρω τι, φέρνω και κανένα παπά να ρίξει με το τέτοιο να φύγουν με τα να λιβανίσει. Λοιπόν, για να καθαρίσουμε λίγο. Αλλά εδώ μιλάει και για την ψυχή σου. Λίγο να μπει σε ένα πλαίσιο, να ξεκαθαρίσεις την ενέργειά σου, να το πω έτσι. Λοιπόν, αριθμός 15. Μαγικός αριθμός. Είναι η ανώτερη γνώση. Ο αριθμός 15 συμβολίζει τον άνθρωπο και τον μαγνητισμό. Άνθρωποι μαγνητικοί εσείς. Πολύ μαγνητικοί. Και σε θέματα γοητείας και σε θέματα πολλές φορές που θαυμάζουμε έναν άνθρωπο και δεν τον ξέρουμε και μπορεί να είναι και η ομορφιά του, η δύναμη που έχει, ο τρόπος του που προχωράει, όλα μας μαγνητίζει. Λοιπόν, Σκορπιός εδώ. Πρόσεξε, εσύ περνάς μέσα από καταστροφή αλλά και αναγέννηση. Από άμυνα σε επίθεση και γενικά σημαίνει ότι κόβεις κάποιες παλιές συνήθειες. Ο Σκορπιός γενικά σημαίνει επίσης προστατεύω, αναβιώνω, ανεβάζω και την ενέργειά μου. Πολύ καλό. Σημαίνει και θεραπεία. Αριθμός 16. Πολύ καρμικός αριθμός. Και εδώ μαθήματα ζωής. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτός ο αριθμός. Έχει να κάνει με την αγάπη. Έρωτας, αγάπη, πάθος. Αυτά είναι που σε χαρακτηρίζουν. Και σου βγαίνει η κόμπρα. Θεραπεία λοιπόν σε θέματα αγάπης. Προσέχω τι κινήσεις θα κάνω. Είμαι σε ετοιμότητα. Προσέχω αν εκεί που βρίσκομαι μου τρώει ενέργεια ή όχι για να το θεραπεύσω. Θεραπεία εδώ, μεγάλη θεραπεία. Λοιπόν, 17, αριθμός 17, θεϊκός αριθμός, η πνοή του Θεού, αναζητάς τα μυστήρια της ζωής εσύ και τις αλήθειες. Λοιπόν, είπαμε 17 του μήνα και εδώ τι έχουμε, κουκουβάγια, γνώση, δάσκαλος, καθοδήγηση, βοήθεια, πνευματική ανάπτυξη, αποκαλύψεις, σοφία, βρίσκεις τη δύναμή σου, βρίσκεις τη σοφία, γιατί η γνώση είναι δύναμη, και μέσα από αυτό μέσα από αυτή τη διαδικασία της γνώσης βρίσκεις τις αλήθειες που αναζητάς. Πόσο όμορφο. Αριθμός 18, όσοι γεννηθήκατε 18 του μήνα, μαγικός αριθμός και εδώ ανώτερη γνώση, λοιπόν. Εδώ έχει να κάνει με τη δραστηριότητα, έχει να κάνει με την θεραπεία, έχει να κάνει με τη γαλήνη, τη συμβουλευτική, όλα αυτά. Και είναι μια μητέρα εδώ, μάλιστα. Γονιμότητα, μητρότητα, αρμονία, συναισθηματική πληρότητα, συνεργασίες ή ένα θηλυκό στοιχείο ή μια μητέρα που σε βοηθάει. Πρόσεξε πώς θα το πω. Δεν έχει σημασία αν είναι εν ζωή ή αν έχει φύγει. Εντάξει. Διότι η βοήθεια και η προστασία είτε είναι εν ζωή είτε έχει φύγει, υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό διότι θα σε καθοδηγήσει και θα σε βοηθήσει και θα σε λυτρώσει αυτό. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, που έχει, έτσι όπως έχει πέσει. 19. Καρμικός αριθμός και εδώ. Μαθήματα ζωής. Εδώ σημαίνει... Κοίταξε, εδώ σημαίνει ότι μέσα από τη δύναμή σου αποκτάς μια πνευματικότητα πάρα πολύ ισχυρή και στηρίζεσαι στα πόδια σου, να σου το πω έτσι αυτό, σαν αριθμός δηλαδή. Και τι έχουμε, τη χελώνα. Η χελώνα σημαίνει τύχη. Έχεις τύχη, μακροζωία, καλή υγεία, πλούτος, προετοιμασία, προστασία. Να σας πω κάτι, ναι, θα μου πείτε, ωραία, λες για υγεία, είναι για όλους μας, κοίταξε, να δεις, ναι, ισχύει. Προσέχουμε όμως.
Εδώ είναι και το ένα, σημαίνει κάνω και βήματα. Δηλαδή δεν καπνίζω 50 πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Δεν βήχω σαν μην πω τώρα σαν γάιδαρος και κάθομαι και λέω βήχω και δεν πάω πουθενά. Προσέχω την υγεία μου και τότε τη βελτιώνω, θα έχω την ευκαιρία να τη βελτιώσω. Αυτό είναι συντονισμός ενέργειας. Το καταλάβατε πως λειτουργεί. Έτσι λειτουργεί. Δεν είναι μόνο ωραία παθητικά, τα είπε ο Ακάς, άρα όλα θα πάνε καλά. Όχι. Εδώ σου δείχνει το δυναμικό που έχεις και πως μπορείς να φέρεις και την υγεία σου την καλή. Το σώμα σου μιλάει, πονάς κάπου, πας γιατρό. Πραγματικά πας γιατρό. Και μετά βάζεις και τα υπόλοιπα και τα κρυσταλάκια σου και τη διατροφή σου και αυτό και. Εντάξει, λοιπόν. Εδώ. Αριθμός 20. Η πνοή του Θεού. Ένας από τους θεϊκούς αριθμούς είναι η αφύπνιση, ενδιαφέρον όσον αφορά για πνευματικά πράγματα, απελευθέρωση. Είπαμε, ημέρα γέννησης. Και με αυτό με το οποίο συντονίζει είναι το άπειρο. Αγάπη. Η αιώνια αγάπη. Και δεν είναι τυχαίο διότι είναι ο αριθμός 20, είναι το 2 και έχει να κάνει και ο αριθμός 2 με δίδυμες φλόγες, αδέλφες ψυχές. Λοιπόν. Σχέσεις που έχουν διάρκεια, ευτυχία, υγεία, επιτυχίες γενικά, συντονίζεσαι με αυτά τα κομμάτια, έχεις όλο αυτό το θετικό δυναμικό, φτιάξε και μέσα τη σκέψη σου, το συναίσθημά σου, βάλ' τα όλα να λειτουργήσουν και θα δεις πώς πετυχαίνεις πράγματα. Διότι αν είμαστε όλοι στο αρνητικό κομμάτι και λέμε δεν θα πετύχει, δεν θα πετύχει, ή αχ Παναγιά μου τι με βρήκε και καθόμαστε έτσι εκεί και μελαγχολούμε, κάτω τρεις μέρες, να σου πω κάτι, σου πω μια μέθοδο. Μελαγχολείστε τρεις μέρες, στεναχωρηθείτε, κλάψτε και μετά την τρίτη μέρα αναστηθείτε. Αυτό ναι. Πάρτε, σηκωθείτε, τα πάρτε αυτά και πείτε κάτι θα κάνω. Θα το πολεμήσω, θα τρέξω, θα πάω από εδώ, θα πάω από εκεί, θα κάνω, θα μιλήσω από εδώ. Ό,τι και αν είναι. Βγείτε έξω, αυτά. Πάμε τώρα. Αριθμός 21. Ένας αριθμός που φέρνει καλή τύχη. Έχεις πολλές ικανότητες και ταλέντα. Όσοι έχετε γεννηθεί 21, οποιοδήποτε μήνα, έτσι. Έμβριο, κάτι γεννιέται. Λοιπόν, για το 2023 έχεις τη δυνατότητα κάτι να αναπτύξεις, μια πρόοδος, μια νέα αρχή, μια καλή αρχή, έτσι. Να φέρεις όμορφα καινούρια πράγματα στη ζωή σου. Αριθμός 22, ο μεγάλος χτίστης. Είναι κυρίαρχος αριθμός, γι' αυτό λέγεται έτσι. Λοιπόν, όνειρα, γεγονότα, να φέρεις πράγματα στη ζωή, να χτίσεις, να δημιουργήσεις, να αφήσεις το στίγμα σου. Αυτό είναι που θέλεις να κάνεις κυρίως και βγαίνει το τότε μην είναι η διδασκαλία βέβαια στο 22, σχετίζεται με τη διδασκαλία. Βοήθεια, προστασία, δυνατότητες, ασφάλεια. Ο μεγάλος χτίστης, προσέξτε, αυτά είναι εκφράσεις που μπορεί να πεις που τι μου θυμίζει, α, τι είναι μεγάλος τέκτονας και τέτοια. Έχουν πάρει λοιπόν οι τέκτονες τα μυστικά της πυθαγόρειας αριθμολογίας, τα έχουν οικειοποιηθεί και κάπου κατά κάποιο τρόπο τα έχουν προσαρμόσει ακολουθώντας την πυθαγόρεια μέθοδο και ζωή και γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι εκφράσεις, αλλά δεν είναι δικές τους. Είναι δανεικές. Να το ξέρετε αυτό. Όλα είναι δανεικά. Και το πεντάκτινο που είναι ανάποδα και συμβολίζει τον νεοσφόρο, είναι πυθαγόριο σύμβολο που συμβόλιζε την υγεία και το είχανε και για να γνωρίζονται μεταξύ τους οι πυθαγόροι το είχανε στην καρδιά τους, στο μανδύα τους στραμμένο. Απλά μετά με τα χρόνια δυστυχώς όλα αυτά η ανθρώπινη ενέργεια και η φύση πήρε όλα και τα έχει αντιστρέψει. Λοιπόν, πάμε το είπα γιατί έπρεπε να το πω για κάποιο λόγο να το ξέρετε, αλλά εδώ σημαίνει όμως βοήθειες. Προστασία, δυνατότητες, ένα σημείο αναφοράς, μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα και εδώ σημαίνει και χτίζω. Τώρα, χτίζω είναι και συμβολικό. 23, έλα πάμε 23. Ο αριθμός 23, πολύ μαγικός αριθμός. Ανώτερη γνώση. Έχεις δύναμη να απελευθερώσεις και να απελευθερώσεις τον εαυτό σου και να απελευθερώσεις και άλλους. Επικοινωνία, φιλικότητα. Πολύ ισχυρός θεραπευτικός μαγνητισμός όσοι φοράνε αυτόν τον αριθμό 23 οποιοδήποτε μήνα. Άλλοι το έχετε ανακαλύψει, άλλοι δεν το έχετε ανακαλύψει, έτσι. Και είναι το βέλος. Λοιπόν, εδώ αυτό που χρειάζεται είναι συνέπειες, γενικότερα προσέχεις, αρνητικές σκέψεις, προσέχεις τις σκέψεις σου γιατί μπορεί να σε επηρεάζουν πολύ αρνητικά, εξαπάτηση, εχθρούς, κρυφές καταστάσεις. Θα μπορεί να σε πετύχουν ή να σε έχουν πετύχει, αλλά θα έχεις βρει τέτοια δύναμη που στέκεσαι όρθιος. Μπορεί λίγο να πονέσεις, αλλά το βέλος όμως δείχνει ότι γίνεσαι δυνατός. Το 2023 μπορεί να σε ενδυναμώσει τόσο πολύ που δεν θα σε διαπερνά κανένα
Βέλος. Ήρθε η στιγμή, πρόσεξε πώς πηγαίνει. Να βάλεις τέλος στους εχθρούς και σε αυτούς που σε εξαπατούν βάζοντας το όριό σου. Και να δείξεις ότι εσύ είσαι άνθρωπος ο οποίος αντέχει. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, 24. Μαγνητική προσωπικότητα, δυνάμεις υποβολής πάνω στους άλλους, μπορείς να αποκτήσεις υλικές ανέσεις. Αυτός είναι ο αριθμός 24. Πάμε να δούμε το ενεργειακό του αποτύπωμα για το 2023. Αντανάκλαση. Έλα ρε. Υλική πνευματική ανταμοιβή. Σχέσεις μεταμορφώνονται, εξελίσσονται. Πολύ θετική κάρτα, πολύ δυνατή κάρτα. Φάση σελήνη συντονίζεσαι πάρα πολύ εσύ με την Πανσέλινο και τη Νέα Σελήνη. Οπότε δώσε λίγο σημασία. Έχει και τον αριθμό 6 που είναι και ένας ιδιαίτερος ευαίσθητος αριθμός που θέλει αρμονίες. Αλλά είναι πολύ καλή κάρτα για το γενικά σαν... Μπορείς να αλλάξεις καταστάσεις, έτσι. Μπορείς να τις μεταμορφώσεις. Αριθμός 25. Λοιπόν, μεγάλη διέστηση, προφητικά όνειρα, διόραση και έχεις ιδιότητες όπου μπορείς να νικήσεις πραγματικά, όχι μόνο να νικήσεις, να υπερνικήσεις εμπόδια ο αριθμός 25. Όσοι έχετε γεννηθεί 25 του μήνα. Αναγέννηση, να το. Αναγέννηση, θετικές εξελίξεις για το 23, μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Πολύ δύναμη, πολύ ενέργεια. Να αναγεννηθείς πραγματικά και να ξεκινήσει ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή σου. Αριθμός 26. Λοιπόν, μαγικός αριθμός, η ανώτερη γνώση, μαγεία πραγματικά, διαθέτεις εσύ μαγεία και εννοούμε τη θετική μαγεία, τη σωστή τοποθέτηση. Ικανότητες, επιτυχία, μπορείς να φέρεις πολύ μεγάλη επιτυχία στη ζωή σου και να πετύχεις και να φτάσεις και ψηλά και επαγγελματικά. Λοιπόν, τώρα, εδώ είναι το ΜΑΤ. Α, πληροφορίες, συγκέντρωση πληροφοριών, αντίληψη, προστασία, αποκαλύπτονται μπροστά σου καταστάσεις, έτσι. Μαθαίνεις, δηλαδή μπορεί κάτι να υπάρχει ένα κρυφό πράγμα, ρε παιδί μου, κάτι εσύ το μαθαίνεις. Ακόμα και στα πιο, τι να σου πω. Ο γκόμενός σου, ξέρω εγώ, δεν σου πει τίποτα και βγήκε με άλλη. Μπαπ, αμέσως στην επόμενη μέρα θα σου αποκαλυφθεί. Λέω τώρα κάτι πολύ έτσι αυτό. Προστασία επίσης και είναι και το κακό, εδώ είναι το καλό το μάτι. Το οποίο έχεις προστασία εσύ από το κακό το μάτι να καταλαβαίνεις, έτσι, να μην έρθει πάνω σου γλωσσοφαγιά και τέτοια. Το έχεις. Πάμε στον επόμενο. 27. Όσοι έχετε γεννηθεί ημέρα, 27 του μήνα, οποιοδήποτε μήνα. Εμπνευσμένος αριθμός, έχεις έρθει να βοηθήσεις, να διδάξεις, ξεπερνάς δυσκολίες, ψάχνεις βαθύτερα νοήματα γενικότερα σε αυτή τη ζωή. Και γιατί έχουμε, πού έρθει, έρχομαι να κάνω αυτό και βέβαια σου βγαίνει ατραπός. Οι ατραπώς είναι άτομα που προσφέρουν βοήθεια, στο είπα και προηγουμένως, απόκριφες δυνάμεις τις έχεις, ίσως να μην τις έχεις ανακαλύψει ή να δεν τις έχεις αναπτύξει όσο χρειάζεται, νέες γνωριμίες, αλλαγές, πνευματικότητα, βρίσκεις το δρόμο σου. Έχετε εσείς τη δυνατότητα μέσα στο 23 να βρείτε τη διαδρομή σας στη ζωή. Εντάξει. Ο αριθμός 28. Πολλές δυνατότητες, πολύ φιλοδοξία, πολύ προοδευτικός, θέλει να προχωρήσει, έτσι θέλει να αναλαμβάνεις ευθύνες, δε μασάς, είναι ένας αριθμός δύναμης. Όταν λέμε δύναμη, δεν εννοούμε βγαίνω έξω και παίρνω κεφάλια ή έχω όχι, γιατί ο αριθμός 1 μπορεί να είναι και πιο κλειστός χαρακτήρας. Αλλά έχει τέτοια δύναμη μέσα του που να προχωράει και με σιγανά βήματα. Μπορεί να έχει μια τέτοια είδους φιλοδοξία που να μην είναι η εμφανής φιλοδοξία και αυτό και εκείνο και το άλλο και να κομπάζει, να το πω έτσι, να είναι πομπόδες, να είναι δηλαδή από μέσα του αυτό με μια κατεύθυνση και να πετύχει. Ελευθερία, θες ελευθερία βέβαια, ελευθερία. Ελευθερία κινήσεων, να προχωρήσεις, ειδήσεις που έρχονται, δύναμη, αποφασιστικότητα. Έχεις τη δυνατότητα για καλή υγεία, να την προσέχουμε, έτσι είπαμε και αυτό προηγουμένως. Και να προχωρήσεις. Πολύ καλή κάρτα, πολύ καλή συντονισμή εδώ. Ο αριθμός 29 που μας κάνει και 11, ιδιαίτερος αριθμός. Δυνατός, παράξενος. Η ψυχή κουβαλά πολλές πληροφορίες και πασχίζει να φέρει όλες τις θετικές ενέργειες στην επιφάνεια. Ένα είδος θεραπείας και για σένα. Μια ιδιαίτερη ψυχή με θεραπευτικές ιδιότητες και βγαίνει ο σαμάνος. Τι να σου πω τώρα κι εγώ. Πνευματικός οδηγός, μαχητικότητα, καθοδήγηση, θεραπεία. Ο σαμάνος καθοδηγεί, είναι και δάσκαλος, μαθαίνει, έχει τη δυνατότητα δηλαδή το 23 να κάνεις πολύ όμορφα πράγματα. Ο αριθμός 30, λοιπόν, είναι το 3, είναι η αλήθεια της ζωής. Ένας μαγικός αριθμός, συμβολή στην ανώτερη γνώση,
πολύ φιλοσοφικός και πολύ προφητικός. Μπορεί να γίνει και πολύ, να έχει και ιατρική κατεύθυνση εδώ πέρα. Εντάξει, τέχνες και τα λοιπά. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό εδώ πέρα. Πάμε να δούμε το ενεργειακό σου αποτύπωμα και είναι η μάσκα. Εναλλαγή πραγμάτων και δεν ξαναδείς αποδέσμευση. Εδώ σημαίνει αποκτώ μία νέα ταυτότητα που είναι συμβολικό αυτό εδώ πέρα. Κάνω κάτι καινούριο, αλλάζω κοινωνικό περιβάλλον, επαγγελματικό περιβάλλον, εναλλαγή ρόλων. Ξέρεις, εναλλαγή ρόλων σημαίνει πατέρας, σημαίνει μητέρα, σημαίνει επαγγελματίας, σημαίνει εκείνο, αλλιώς φερόμαστε στην οικογένεια. Λέω τώρα, αλλιώς είμαι στην οικογένεια, αλλιώς αφεντικό, αλλιώς πιο... Όμως η μάσκα, αυτό που έχει να σου πει είναι ότι αυτό που χρειάζεται είναι να αποδεσμεύσεις, έχεις την ευκαιρία να αποδεσμεύσεις μέσα στο 23, να θεραπευτείς και να αποδεσμεύσεις ό,τι δεν σου χρειάζεται. Ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι φοράνε εκείνη η μάσκα και σου παρουσιάζονται και αλλιώς, έτσι. Ξεκαθάρισμα πραγμάτων λοιπόν. Ωραία. Και το 31, τι είναι λοιπόν, είναι... μαχητής, είσαι ο μαχητής, παλεύεις, ανεξάρτητος, περήφανος, περήφανη, δουλεύεις σκληρά, έχεις ανταγωνιστικό πνεύμα και θες να πετύχεις γενικότερα στη ζωή σου. Προσέξτε, ο καθένας σε οποιοδήποτε, στο δικό του τομέα, σε οποιοδήποτε τομέα, έτσι, για να μην μπερδευτούμε. Και είναι το κηρύκιο, μια πολύ όμορφη κάρτα, θυσμεμένη θεραπεία, καριέρα, ευνοϊκές καταστάσεις, προστασία, αναγγελία σημαντικού γεγονότος γενικότερα και θεραπεία εδώ πέρα, συμβολικά πράγματα. Έχεις πολλές δυνατότητες εσύ μέσα στο 23 να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Αυτό ήταν λοιπόν φίλες και φίλοι, σας εύχομαι να έχετε μια καταπληκτική πραγματικά χρονιά. Μην ξεχνάτε, θα τα λέμε, θα επικοινωνούμε, ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά, πολύ επικοδομητική. Καλό, ευτυχισμένο, με υγεία 2023 σε όλους.